Στην πρώτη μας σύνδεση για σήμερα, να καλησπερίσουμε την κυρία Μαρία Κωστάκη, πρόεδρος πολιτιστικής και γλαογραφικής εταιρείας του Επάνω Μεραμπέλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κωστάκη. Ένα πολύ σημαντικό θέμα θα συζητήσετε, θα αναπτύξετε, θα μιλήσετε και να δείτε τώρα σε ποια μέρα κάνουμε τη σύνδεσή μας και μιλάμε γι' αυτό. Πραγματικά. Είναι πραγματικά μια πολύ βαριά μέρα η σημερινή, με το πένθος να μας κατακλείζει όλους, αλλά συνδέεται εν μέρη και με την δικιά μας εκδήλωση, γιατί μιλάμε και τις δύο ημέρες για τη ζωή. Έτσι. Για τη ζωή και για το παιδί, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Να πούμε για την εκδήλωση λοιπόν, κυρία Κωστάκη, το Σάββατο στη Νεάπολη. Το Σάββατο στη Νεάπολη, ναι. Αποφασίσαμε να προτάξουμε την καθημερινότητά μας, την ιδιότητα που έχουμε όλοι ως άνθρωποι. Γιατί, ξέρετε, μέσα στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες μας φαίνεται να υποχωρεί, αλλά επί της ουσίας αυτό είναι το βασικό το οποίο πρέπει να έχουμε μπροστά μας πάντοτε. Μετά από όλα αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα που παρακολουθούμε, με την καταστροφή, την ανθρωπιστική καταστροφή στην Παλαιστίνη, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να αναφερθούμε σε αυτό το ζήτημα, κυρίως για να προστατεύσουμε τα παιδιά, που εμείς οι γενιές οι δικές μας είναι ερωτηματικό αν δικαιούμαστε να στερήσουμε την προοπτική του μέλλοντος από τα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, μιλάτε λοιπόν για τα παιδιά της Παλαιστίνης, για τα παιδιά που από τις 7 του Οκτώβρη του 2023, όταν και ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ξεκίνησε η εισβολή ουσιαστικά. Ακριβώς. Από τις 7 του Οκτώβρη του 2023 χάνουν τη ζωή τους το ένα πίσω από το άλλο. Έχουμε δει, έχουν ξεπεράσει τις 10.000 τα νεκρά παιδιά στην λωρίδα της Γάζας. Και ταυτόχρονα χάνουν την παιδική τους ηλικία, χάνουν τη ζωή τους, χάνουν την υγεία τους, χάνουν την ψυχική τους υγεία. Χάνουν τα όνειρά τους, χάνουν το μέλλον τους, γιατί εκτός από τα παιδιά που πεθαίνουν, υπάρχουν και τα παιδιά που μένουν ορφανά, τα παιδιά που θρηματίζονται τα όνειρά τους, που δεν έχουν κάτι να ελπίζουν. Και εμείς όλοι, πέρα από πολιτικές αναλύσεις και σκοπιμότητες, θα πρέπει να προτάσουμε πάντοτε τις ανθρωπιστικές αξίες, για τις οποίες ούτως ή άλλως η Ευρώπη είναι πάρα πολύ περήφανη από την εποχή του διαφωτισμού. Επομένως, το να συζητάμε οι απλοί άνθρωποι, να ενημερωνόμαστε, να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας, είναι ένας τρόπος για να στηρίξουμε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά, να διατηρήσουν την ελπίδα τους. Έτσι, και μία εκδήλωση, κυρία Κωστάκη, όπου θα έχουμε και συμμετοχή έτσι, εκπροσώπων της Παλαιστινιακής Παρικίας εδώ στην χώρα μας, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Και τον Γραμματέα, ναι, της Παλαιστινιακής Παρικίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μας μεταφέρουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο όλα όσα βιώνουν και οι ίδιοι, αν και εξ αποστάσεως, μέσω των οικογενειών τους στον χώρο αυτό. Και θα ήθελα να πω ότι εμείς στην Ελλάδα, που έχουμε βιώσει στο παρελθόν παρόμοιες συγκλονιστικές καταστάσεις, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είναι πολύ μακριά από μας. Εμείς στην Κρήτη έχουμε τα καμένα χωριά στη Βιάνο, έχουμε την Κάντανο. Έχουμε ένα πλήθος τέτοιων περιστατικών και παραδειγμάτων, και όχι μόνο στην Κρήτη, εννοείται σε όλη τη χώρα, όπως στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, που είναι επίσης μια ανοιχτή πληγή με τους αγνοούμενους και τα λοιπά. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να έχουμε ανακλαστικά πολύ σε εγρήγορση και να είμαστε πάντα δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που στη δεδομένη συγκυρία υποφέρουν. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό επίσης που το επισημαίνει και ο Οργανισμός Συνωμένων Εθνών είναι η πείνα. Βεβαίως. Η οποία σε αυτή την περίοδο πάλι είναι σε ακραία όρια στην περιοχή, και μάλιστα άκουγα στην αρχή της εκπομπής σας
τον Ξυλούρη να τραγουδάει τους ελεύθερους πολιορκημένους σε μελοποίηση του Μαρκόπουλου και πραγματικά αμέσως σκέφτηκα ότι αυτό το ποίημα το έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός περιγράφοντας την πείνα στο Μεσολόγγι από την Πολιορκία. Είναι λοιπόν, βλέπετε, φαινόμενα ιστορικά τα οποία οφείλουμε να τα έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας και να είμαστε αλληλέγγυοι σε όσους βιώνουν τέτοιες συνθήκες. Γιατί όποτε τα ξεχάσαμε, το πληρώσαμε πολύ βαριά ως ανθρωπότητα, έτσι δεν είναι, κυρία Κωστάκη? Ακριβώς. Και δυστυχώς είμαστε πάλι σε αυτή την εποχή που φαίνεται ότι πάλι η μνήμη μας ασθένησε. Ναι, το έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι πολύ γρήγορα επανερχόμαστε και αισιοδοξούμε ότι εάν όλοι σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες αποφασίζουμε να υπερασπιστούμε την ειρήνη, την ευημερία όλων, ίσως κάποτε εισακουστούμε και από όσους έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, δώστε μας τώρα χρηστικές πληροφορίες, τι ώρα, πού θα σας βρούμε το Σάββατο για να είμαστε κοντά σας σε αυτή την εκδήλωση, για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Λοιπόν, το Σάββατο το απόγευμα στις 7 η ώρα, στην πλατεία της Νεάπολης, στο κινηματοθέατρο Δρύρος, θα συζητήσουμε με τους δύο Παλαιστίνιους και με τον φίλτατο, τον δημοσιογράφο της Ανατολής, τον Νίκο τον Σγουρό. Και ενδιάμεσα θα παρεμβαίνουν μουσικά η Ελεάνα Καραντινού και ποιητικά με τον λόγο του Μαχμούντα Ρουΐς, η Μαρία Στεφανάκη. Uh-huh. Να σημειώσω εδώ ότι ο Μαχμούντα Ρουΐς είναι ο εθνικός ποιητής των Παλαιστινίων. Uh-huh. Ο οποίος με τη συλλογή του, επιτρέψτε να σου το πω αυτό, με τη συλλογή του «Κατάσταση Πολιορκίας», μας παραπέμπει ευθέως στο Διονύσιο Σολωμό στους ελεύθερους πολιορκημένους. Έτσι. Τώρα, κυρία Κωστάκη, μιας και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε εδώ μαζί μας, πείτε μας, μιλήστε μας λίγο και για την λαογραφική εταιρεία του Επάνω Μεραμπέλου, για τις δράσεις, για τον ρόλο της. Είμαστε ένα σωματείο που δραστηριοποιείται πολιτιστικό εδώ στην περιοχή μας από το 1978, με πολύ παρεμβατικό ρόλο και λόγο στα πολιτιστικά πράγματα του Δήμου Αγίου Νικολάου. Η βασική δραστηριότητα είναι το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Νεάπολης. Uh-huh. Θεωρούμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα μουσεία λαογραφικού περιεχομένου που υπάρχει στην Κρήτη. Και πάντοτε ο πολιτισμός είναι το επίκεντρο των δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα. Λόγος, μουσική, παράδοση, λαογραφία, ιστορία, όλα αυτά μαζί που, ξέρετε, συνιστούν το πορτρέτο της κάθε κοινωνίας και είμαστε περήφανοι γιατί εδώ στην περιοχή του Επάνω Μεραμπέλου κρατάμε ακόμα πολλά χαρακτηριστικά πολιτισμικά που μας κάνουν να είμαστε λίγο διαφορετικοί. Πολύ διαφορετικοί. Το προσυπογράφω κι εγώ, κυρία Κωστάκη, γιατί έχω καταγωγή από τη Νεάπολη. Μπλέξαμε τώρα εδώ. Μπλέξαμε, κυρία Κωστάκη. Και για το Λαογραφικό Μουσείο της Νεάπολης, όντως έχετε δίκιο, είναι από τα πιο σπουδαία. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας να μας επισκεφτείτε. Βεβαίως. Και στο μουσείο και να σας ξαναγήσουμε και να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και πάντα να παρεμβαίνετε. Πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.